των προσδοκιών. Αλλά με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και βάση το καινούργιο νομοσχέδιο του Βρούτσι, όπου γίνεται εφαρμογή διατάξεων του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου, θα έχουμε σαν αποτέλεσμα την αύξηση που θα έχουν κάποιοι, που θα βλέπανε κάποιοι σύνταξή τους, να την τρώει προσωπική διαφορά σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Το λέω σωστά? Το λες πάρα πολύ σωστά, και να προσθέσω εγώ μόνο το εξής, ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι αντίθετο ακόμα και με την απόφαση του Οκτωβρίου του 19 του Συμβουλίου Επικρατείας. Η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να αλλάξουν όλοι οι δείκτες αναπλήρωσης. Όχι μόνο. Μπορείς να μας πεις, Γιώργο μου, το εξής. Παίρνει ένας άνθρωπος μία σύνταξη. Αυτή η σύνταξη χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Έτσι. Πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος το ονομάζουν Εθνική Σύνταξη. Είναι αυτή που δίνει ως ενίσχυση το κράτος. Ναι, εγγυάται το κράτος. Εθνική Σύνταξη, λοιπόν. Το δεύτερο κομμάτι λέγεται Ανταποδοτική Σύνταξη. Είναι αυτή που έχει σχέση με το δίκτυο αναπλήρωσης, με το τι ένσημα έχω. Ακριβώς. Μάλιστα. Και το τρίτο. Και το τρίτο κομμάτι είναι η διαφορά μεταξύ των δύο, η οποία λέγεται προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε το δεδομένο ότι με το νομοσχέδιο αυτό ανεβαίνει ο δείκτης αναπλήρωσης. Δηλαδή παίρνω μεγαλύτερη ανεβαίνει, σύνταξη. Ανεβαίνει το μεσαίο κομμάτι, η ανταποδοτική. Η εθνική σύνταξη μένει ως έχει. Η εθνική ούτως ή άλλως. Με τον νόμο Βρούτσου ανεβαίνει το η ανταποδοτική. Κομμάτι, η ανταποδοτική. Και επομένως αυτόματα μειώνεται ισόπωσα η προσωπική διαφορά. Μου την τρώει η προσωπική διαφορά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, μηδέν στο πηλίκο. Σε απόλυτους αριθμούς, αν μπορούσαμε να το πούμε. Το 80% ναι. Των σημερινών συνταξιούχων, 2.500.000 πώς είναι, το 80% έχει κάτω από 30 χρόνια και δεν βλέπει καμία διαφορά. Αυτοί που είναι πάνω από 30 χρόνια. Αυτοί που είναι πάνω από 31 χρόνια είναι γύρω στο 20%. Εγώ όμως εντοπίζω ότι αυτοί που έχουν από 31 μέχρι 35 χρόνια θα δουν αυξήσεις γύρω στα 5 ευρώ, 5-10 ευρώ. Γιατί θα τους τη φάει η προσωπική διαφορά. Ναι, αλλά είναι και λόγω των μισθών που είχαν. Έτσι, εκείνοι που έχουν πάνω από 35 χρόνια, 36 μέχρι 40, θα έχουν, αυτοί θα έχουν πράγματι. Πόσοι είναι αυτοί? Είναι το 5%. Είναι γύρω στους 120.000 άτομα. Μα επιμένει ο Υπουργός ότι 1 εκατομμύριο. Μπορεί θα δούνε να λέει ό,τι θέλει, αλλά εδώ, Γιώργο, με συγχωρείς, Γιώργο, υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Υπάρχει μια κατηγορία που δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να το λέμε. Είναι μια κατηγορία εργαζομένων, οι λεγόμενοι εποχιακά απασχολούμενοι. Είναι οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Είναι εκείνοι που δουλεύουν στον επισητισμό. Είναι γενικότερα αυτοί που είναι στον τουριστικό τομέα. Αυτοί στην πράξη ποτέ δεν μαζεύουν 30-35 χρόνια. Για τις αναπηρικές συντάξεις γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο? Οι αναπηρικές συντάξεις παραμένουν όσο έχουν. Δεν θα έχουν αυτοί καμία διαφορά? Όχι, παραμένουν όσο έχουν. Παραμένει το θέμα, δεν κάνει διάκριση συντάξεων χειρίας, αναπηρικών κτλ. Δεν κάνει διάκριση. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω μόνο μια φράση. Ναι. Μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Μητρόπουλο. Τι κάνει ο κόσμος αυτός? Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Και έστειλα ένα μήνυμα και πήρα μια απάντηση στον κύριο Μητρόπουλο. Δεν είναι θέμα ο πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη ή να προσφύγει στα δικαστήρια τέτοια πράγματα. Είναι θέμα κυβέρνησης, από ό,τι καταλαβαίνω. Πολιτικής απόφασης. Η απάντηση ήταν να εφαρμόσει η κυβέρνηση για όλους την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα νέα ποστά αναπλήρωση. Χωρίς δικαστήρια και προσφυγές. Μου απάντησε ο κύριος Μητρόπουλος. Το λέω, οφείλω να το πω. Σωστά το λέει ο Μητρόπουλος. Κώστα, έχει και θετικές. Αναφέρεται στην απόφαση την τελευταία του Συμβουλίου για να μην αδικούμε, του Οκτωβρίου του 19. Για να μην αδικούμε, έχει και θετικές πλευρές στο νομοσχέδιο. Οι αλλαγές που κάνει, αν εξαιρέσω μία-δύο, είναι θετικές. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όμως, ο πύχης των προσδοκιών, μισό λεπτό και τώρα από τον Κώστα, τον Παπακλημίτσο, ο πύχης των προσδοκιών είναι αυτό είναι. Ότι αυτό που έβγαινε. Πολύ, αλλά κατά τα άλλα, εγώ από το εξής, βλέπω σήμερα σε μια ας την πούμε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα από το Σέλδο που ασκεί κριτική στον νόμο Βρούτσου. Η οποία μου φαίνεται. Εφημερίδα των συντακτών. Ναι, ασκεί την κριτική και καλώς κάνει και ασκεί την κριτική. Τι λέει, λέει ότι 300.000. Άμα θες να διαβάσεις αυτά τα 5 στοιχεία που έχει έξω, εγώ προσωπικά δεν βρίσκω κάτι αρνητικό σε κάτι από αυτά. Εκτός μας πει και ο Ζωμαλιάς που είναι απείρως εμπειρότερο σε μου. Λέει πάνω από 2 εκατομμύρια δεν θα δουν πραγματική βελτίωση στις κύριες συντάξεις. Το δεν θα δουν, θα μένουν στα ίδια, δεν είναι αρνητικό. Και μετά λέει 300.000 θα δουν αύξηση επικουρικές, είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλει. 250. Πράγματι λοιπόν, 250. Το 250 λοιπόν πράγματι σχέση με το 1 εκατομμύριο που ήταν λογιστικό και όχι πραγματικό, είναι διάψευση προσδοκιών σε αυτό το επίπεδο. Ότι άλλο εννοούσε τέλο πάντων για άλλο έτσι, έγινε. Έτσι, είναι, αλλά είναι, αν στην πραγματικότητα είναι κάτι αρνητικό, να μα το πει ο κ. Ρωμαλιάς, να ξέρουμε από τώρα. Ναι, λοιπόν, και στα παραπολιτικά, Κώστα, όμως εγώ διάβασα ότι 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν αύξηση. Έρχεται ο Ρουμανιάς εδώ και μου λέει το 5% θα δει αύξηση.
Η κουβέντα θα δούνε αύξηση είναι γενική και αόριστη κουβέντα. Δεν είναι λογιστική αύξηση αυτή του 1 εκατομμύριο. Άλλο λογιστική αύξηση. Είναι η αύξηση που την τρώει προσωπική διαφορά. Είναι λογιστική αύξηση. Είναι 1,5 και 2 και 3. Είναι η αύξηση που την τρώει προσωπική διαφορά. Να πούμε κάτι, πώ γίνει αυτό το 1 εκατομμύριο, Γιώργο. Κοίταξε, είπα πριν από λίγο ότι πράγματι οι αλλαγέ που κάνει ω επιτοπλίστων είναι θετικέ. Αλλά πρόσεξε, Γιώργο, με συγχωρεί, ο λαό έχει μια κουβέντα. Μη μου πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή, όταν μου κάνεις μια μικρή αλλαγή, μικρή σημασία, μη μου λες ότι κάνεις ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το καλύτερο το λέει ένας συνταξιούχος. Εγώ λέει δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνει. Ξέρετε τι πιστεύω, λέει. Το πορτοφόλι. Το ATM. ATM. Τι θα δείξει η τράπεζα. Το ATM. Πολύ καλά το λέει. Εάν θα έχω μείωση, εάν θα είμαι στα ίδια ή αν θα πάρω αύξηση. Τώρα, επειδή μιλάμε για αρνητικό κομμάτι. Και τελειώνουμε. Εγώ περιορίζομαι. Τώρα, επί του παρόντος, δεν έχουμε και χρόνο να το αναλύσουμε. Περιορίζουμε να πω αυτό που κάνει, που καταργεί ουσιαστικά απορροφά την επικουρική σύνταξη των ΕΤΕΕΠ και τον ενσωματώνει στο ΕΦΚΑ. Δεν καταλαβαίνω. Είναι ζημιά μεγάλη είναι αυτή. Δεν είναι αθώο, είναι ύποπτη αυτή η κίνηση. Η απάντηση ότι δεν καταργεί την προσωπική διαφορά, μου φαίνεται σε κάποιο κανάλι, είχα ακούσει από αυτά τα οποία έχει επιλέξει να εμφανίζεται ο κύριο Βρούτση. Εγώ έτσι θα το λέω πάντα, κύριε Βρούτση. Ήταν ότι. Δεν μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος να πούμε ότι ξέρετε κάτι, δεν υπολογίζω το θέμα της προσωπικής διαφοράς και την καταργώ την προσωπική διαφορά. Να πούμε την πραγματικότητα. Πες την, ναι. Αποδεικνύεται, τώρα θα την πω την κουβέντα γιατί έτσι είμαστε μερικοί, έτσι. Αποδεικνύεται ότι στο Υπουργείο Εργασίας και σε κυβερνητικό επίπεδο δεν έχουν όραμα. Δεν ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Και μένουν στον δρόμο Κατρούγκαλη. Μα αυτή είναι η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Ρωμανιά. Να πω για κάτι που αφορά του εργαζόμενου. Ναι. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν αύξηση την εισφορά του. Από 185 είναι σε 220. Αυτό να μην το λέτε όμω. Να μην το λέτε. Γιατί θα πάρουμε μεγαλύτερη σύνταξη, κύριε Ρωμανιά. Αυτό θέλετε να πείτε. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Το λέω γιατί το συνολικό είναι για του συνταξιούχου. Αν είναι πάρει περισσότερη σύνταξη, ναι, ισοφαρίζεται. Έτσι καλύτερα είναι τα αποδοτική. Αυτό ισχύει πάντα. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Εδώ έχουμε αύξηση εισφορά για το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά σου λέει ότι θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό είναι όταν. Όταν. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ρωμανιά. Όλο το σεβασμό και τη συγχάρη που τα ξανάπαμε. Γιώργο είναι ευγερό, δυνατό, ακμαίο. Και πάντα επαναστατικός. Εμείς μια μικρή διακοπή. Αφού υπενθυμίσουμε στους φίλους μας ότι την Παρασκευή. Λίγες μέρες μήνα. Τέσσερις και σήμερα.